Ιωσίος Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης εορτάζει στις 11 Ιανουαρίου εκάστου έτους. Ο Όσιος Θεοδόσιος γεννήθηκε, αγαπητοί μου αδερφοί, στο χωριό Μογαρισσού της Καπαδοκίας από πολύ πιστούς και εναρέτους γονείς τον Προαιρέσιο και την Ευλογία. Έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Λέοντα του Μεγάλου και έφτασε έως και τους χρόνους του αυτοκράτορα Αναστασίου του Δικόρου. Αρνήθηκε την έγαμη ζωή και σε νεαρή ηλικία έγινε μοναχός. Από πολύ νωρίς διακρίθηκε για την εκράτεια και την ηθική του τελειότητα, αφού ασκήτευσε κοντά σε μεγάλους ασκητές όπως ο Σιμεώνος Τηλίτης και ο ησυχαστής Λογκίνος, αποσύρθηκε σε απομακρυσμένο ησυχαστήριο όπου δίδασκε το Λόγο του Θεού στους περαστικούς διαβάτες. Η φήμη του για την Αγία Ζωή του έγινε γρήγορα γνωστή στα πέρατα της αυτοκρατορίας και έφερε στο ησυχαστήριό του δεκάδες αδερφούς, αναγκάζοντας τον Θεοδόσιο να ιδρύσει ένα ευρύχωρο μοναστήρι όπου εφάρμοσε πιστά τα πρότυπα του ασκητικού βίου. Έκανε πολλά θαύματα και αφού δίδαξε τις αρετές της ασκητικής ζωής στους εκατοντάδες μαθητές του, εκοιμήθη σε βαθύ γύρα στο 529. Η είδηση της κοιμήσεώς του διαδόθηκε σαν αστραπή και έτρεξαν πολλοί λαϊκοί, κληρικοί και μοναχοί, ακόμη και επίσκοποι, για να ασπαστούν το ιερό λείψανο του Αγίου Ανδρός, που στάθηκε για όλους φιλόστοργος πατέρας και προστατευτικός αδελφός. Και αυτός ακόμη ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων προσήρθε να ασπαστεί και να παραστεί στην εξώδια ακολουθία. Μεγάλη δε υπήρξε η συγκίνησή του όταν βρέθηκε ενώπιον του ιερού λειψάνου, του ιερού αυτού σκηνώματος του Οσίου. Η σύναξη του ετελείτου στο σεπτό αποστολείο του Αγίου Αποστόλου Πέτρου, που ήταν κοντά στην Αγία Σοφία. Μερικά από τα θαύματα του Αγίου είναι τα εξής. Ο Άγιος είχε κατασκευάσει έναν τάφο για τον εαυτό του, ώστε βλέποντας τον να θυμάται τον θάνατο. Τον τάφο αυτόν εγγενίασε με τα θάνατό του ένας Άγιος ασκητής, ονόματι Βασίλειος. Τον ασκητή λοιπόν αυτόν, ενώ είχε πεθάνει, μόνο ο Θεοδόσιος και ένας άλλος μοναχός τον έβλεπαν να στέκεται ανάμεσα στους άλλους μοναχούς και να συψάλλει. Στους υπόλοιπους μοναχούς ο Βασίλειος ήταν αθέατος. Ένα άλλο θαύμα του Αγίου είναι το ότι σε έναν τόπο στον οποίο πρόκειται να ιδρύσει μοναστήρι άναψε σβησμένα κάρβουνα, χωρίς να έχει φωτιά. Επίσης ο Άγιος προείπε και την καταστροφή που θα γινόταν στην Αντιόχεια από μεγάλο σεισμό. Το απολυτικιόν του. Αρετές Θεός Δότης, εκλάμψας Όσιε, μοναστικής πολιτείας Όφθης, λαμπρός χαρακτήρ και φωστήρ Θεοειδής, Πάτερ και Έξαρχος Θεοδόσιε Σοφέ, των Αγγέλων Μιμητά, Θεράπων οτις Τριάδος, ειν εκδισόπη απαύτος ελεηθήνε τα ψυχάς ημών. Αμήν. Thank you.